Στέλιο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Γιώργο. Θέλω να στο ρωτήσω και εκτός αέρα, αλλά στο ρωτάω τώρα και εντός αέρα για να ακούσει και ο κόσμος. Πώς το κάνεις αυτό, θα μας πεις? Μιλάς τώρα για το τετραήμερο που πέρασε ή για... Μιλάω για το τετραήμερο αρχικά, μιλάω για το τετραήμερο αρχικά. Δηλαδή έπαιξες στο Κατσάνιο την Πέμπτη. Έπαιξες στο Κατσάνιο την Παρασκευή. Σωστά. Ναι, σωστά σχεδόν. Φεύγεις. Εντάξει, την Παρασκευή κανόνισε ο κόσμος να μην παίξω πολύ. Γιατί εντάξει, έπαιξες λίγο. Έπαιξες λίγο. Το μάτς. Okay, εντάξει, ήταν εύκολο. Έφυγες Παρασκευή βράδυ, πήρες αεροπλάνο, πήγες Βραχάτη. Έπαιξες το Σάββατο Α1, πήρες 11 πόντους με πολύ καλή εμφάνιση. Νικήσατε τον Παμβοχαϊκό 1-3. Γύρισες. Τι ώρα γύρισες την Κυριακή, θέλω να μου πεις. Ήμουν στο αεροδρόμιο 12 η ώρα. Εντάξει, σπίτι μου ήμουνα 12.30. Και πήγες και έπαιξες. Τι ώρα ήταν το μάτς χθες? 6.30. 6.30 ώρα. Και αποκλείσατε και τον Εύρο Σουφλίου και βρεθήκατε και στο Final Four. 4 συνεχόμενες μέρες με παιχνίδι, ταξίδι και νίκη και πρόκριση. Μπράβο σου. Και τώρα πες μας πώς το κάνεις αυτό, να το πούμε και στους υπόλοιπους. Καταρχάς το ταξίδι μπορεί να ακούγεται κουραστικό, αλλά επειδή ήταν με αεροπλάνο, μείωσε... Ναι, σε σχέση με το πούλμα, ναι, okay, ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Και δεν είναι μόνο το ταξίδι, Στέλιο, είναι και τα 4 παιχνίδια τα συνεχόμενα. Αυτό είναι που πάει η ερώτησή μου εκεί και γίνομαι κουραστικό στο το πώς το κάνεις αυτό. Ναι, ήταν λίγο κουραστικό, κυρίως ψυχολογικά, δηλαδή κάθε μέρα παιχνίδι, εντάξει. Ήθελε λίγο καλή διαχείριση. Το Σάββατο τα έδωσα όλα κυρίως, γιατί εντάξει, το θέλαμε πολύ αυτό το μάτς. Ναι. Να το πάρουμε για να κλειδώσουμε σχεδόν την τέταρτη θέση. Αλλά θέλουμε και το μάτς Σαββάτο τώρα με τον Εθνικό, για να είμαστε 100% σίγουροι. Από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα τα μάτς με το εφηβικό, ευτυχώς πετύχαμε σε εύκολο όμιλο. Έκανα συντήρηση, παίξαμε σαν ομάδα καλά, πήραμε την πρόκριση. Το χθεσινό ήταν το πιο, έτσι... ίσως το πιο δύσκολο που θα περιμένατε, αλλά και πάλι αυτό 3-0 το κάνατε, οπότε... Ναι, δεν χάσαμε ούτε σετ σε αυτά τα μάτια, ευτυχώς. Τώρα όμως, από ό,τι μου είπε ο Λάμπης, υπάρχει περίπτωση να γίνει η τελική φάση του Πανελληνίου, τώρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, να γίνει πριν τον ΠΑΟΚ, την εβδομάδα πριν τον ΠΑΟΚ. Ναι, σε μια εβδομάδα από τώρα. Δεν θα κλωνοποιηθείς πάλι, εντάξει. θα το αποφύγουμε αυτό. Θα το αποφύγουμε αυτό. Και δεν αποκλείεται να γίνει και στη Θεσσαλονίκη, είναι κάτι που περιμένουμε αυτές τις μέρες. Φαντάζομαι έχεις χαρεί και για τα δύο πάρα πολύ. Θεωρώ όμως, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, Τελειώ, ότι η νίκη στο Βραχάτι ήταν από τις πιο σπουδαίες και σημαντικές που πετύχατε φέτος. Πόσο μάλλον σε εκτός έδρας παιχνίδι που στα εκτός έδρας είχατε τα θέματά σας, είχατε τα προβλήματά σας. Ναι, πολύ σοβαρό θέμα στα εκτός. Πραγματικά, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την νίκη με τον ΠΑΟΚ εδώ στη Μίκρα, η αμέσως μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή η χθεσινή, η προχθεσινή που το πήγαμε. Ναι, σχάσεις τις μέρες, ε. Αλήθεια, τώρα που το λες, πόσες ώρες κοιμήθηκες μετά? Και έπεσα για ύπνο. Μετά το τετραήμερο συνεχόμενων αγώνων, πόσες μέρες κοιμήθηκες? Πόσες μέρες, πόσες ώρες? Το λες και μέρες. Το λες και πολλές, ε. Από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 12 βράδυ, 3 μεσημέρι. Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Σε δικαιολογώ. Σε δικαιολογώ. Πες μου για το παιχνίδι στο Βραχάτι. Πέρα από τη δική σου πολύ καλή εμφάνιση με τους 11 πόντους, επειδή δεν είχαμε εικόνα, μόνο στατιστικά έχουμε, ήσασταν και το δείξατε αποφασισμένοι. Έτσι, σε όλα τα σημεία του μάτς. Ναι, πραγματικά. Και επειδή τα στατιστικά δεν λένε και την αλήθεια. Σε αυτό το μάτι παίξαμε καλύτερα από ό,τι λένε. Κυρίως από ό,τι λένε τα νούμερα, έτσι. Ναι, ο Αρμενάιξ πήρε μεγάλο όγκο σε επιθέσεις και τελείωσε και δύσκολες μπάλες και καλές. Ήτανε κλειδί δηλαδή. Βοηθήσαμε και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια και τα κέντρα ήταν φωτιά. Αλλά μπορώ να πω και στην υποδοχή κρατήσαμε. Η ομάδα απέναντι είχε 6 jump service, 6 επιθετικά. Δηλαδή... δεν το συναντάς συχνά. Κοινώς όλοι κοπανούσαν από εκεί και έπρεπε να βγουν οι υποδοχές. Δηλαδή το συνολικό στατιστικό της υποδοχής δεν ανταποκρίνεται. Δηλαδή κρατήσαμε πολύ καλά, πιστεύω. Mm-hmm.
Και ήταν μια νίκη που νομίζω πάνω απ' όλα για τους εαυτούς σας την θέλατε, για να αποδείξετε ότι μπορείτε και στα εκτός. Γιατί μιλούσα πρόσφατα με τον συμπαίχτη σου προπονητή στο Λάιμπα Μπαμπαλιούτα που το είχε παραδεχτεί ότι μας εκνευρίζει αυτό που χάνουμε στις λεπτομέρειες πάντα εκτός έδρας. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε και μια νίκη που θέλουμε. Έτσι. Πλέον το κάνατε. Πραγματικά ήταν κρίμα. Δηλαδή κάναμε τόσο ταξίδι, πηγαίναμε, παίζαμε και γυρνούσαμε χωρίς βαθμούς. Ήταν καταστροφή. Δηλαδή θέλαμε να το πάρουμε εκτός. Είστε με διαφορά πλέον 4 από την 5η Κηφισιά, αλλά έχεις απόλυτα δίκιο αυτό που είπες νωρίτερα, ότι θέλετε να το κλειδώσετε και αυτό θα έρθει με καθαρή νίκη απέναντι στον Εθνικό Πειραιός, και σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που και αυτό χρειάζεται την προσοχή του, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Και ο Εθνικός δεν κέρδισε τυχαία 3-0. Σωστά. Στο Γήνιο. Είναι καλή ομάδα, έχει αξιόλογους παίχτες. Μην ξεχάσουμε και εμείς όταν πήγαμε μέσα στον Εθνικό, είχαμε χάσει 3-1. Ναι, ήταν σε μια δύσκολη περίοδο με αρκετά προβλήματα τότε για την ομάδα. Νομίζω παραμονές Χριστουγέννων πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Αυτοί αλλάξανε 2 παίκτες, εμείς αλλάξαμε λίγο. Πιστεύω άμα παίξουμε καλά μπορούμε να πάρουμε το τρίποντο. Κάνε μου και ένα σχόλιο για τη σημερινή κλήρωση, αν θέλεις. Ηρακλής Παναθηναϊκός, ημιτελικός κυπέλου. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε το που θα γίνει. Στο περίπου ξέρουμε το πότε θα γίνει. Προς τα τέλη Απριλίου, 21-22, κάπου εκεί. Και το αποτέλεσμα της κλήρωσης ήταν αυτό. Ηρακλής Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Όλοι πιστεύω χαρήκαμε ότι που κληρωθήκαμε με τον Παναθηναϊκό. Αν και αυτό μπορεί και να μας βγει και σε κακό. Να μην εθιμπούμε να κλαις, έτσι. Ακριβώς, δηλαδή όλοι χαίρονται. Ναι, θα παίξουμε με τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν θα παίξουμε με τους δύο πρώτους. Αλλά μπορεί να χαλαρώσουμε. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να γίνει σε καμία περίπτωση. Πρέπει να παίξουμε σοβαρά. Γιατί όσο να είναι, ένας τελικός και ένας ημιτελικός είναι match knockout. Δηλαδή... Δεν το διορθώνεις. Ό,τι γίνει σε μια μέρα, δεν το διορθώνεις μετά. Πραγματικά, ό,τι γίνει στο πρωτάθλημα. Βλέπεις, ενώ έχουμε κάνει τόσες ήττες εκτός έδρας, παραμένουμε τέταρτοι. Γιατί έχουμε περιθώρια και μπορούμε να παίξουμε καλύτερα σε κάποια άλλα μάτς. Και έχετε εκμεταλλευτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Μίκρα, έτσι, που σε ένα Final Four κυπέλου δεν είναι το ίδιο, γιατί είναι σε άλλη έδρα, είναι σε ουδέτερη έδρα, μακριά κτλ. Οπότε δεν χρειάζεται να υποτιμηθεί ο αντίπαλος και έχεις απόλυτα δίκιο. Όσον αφορά το εφηβικό, αν θυμάμαι καλά, πέρα από τον Ηρακλήνο πήγα στους Πολύχνης, είναι ο Μήλων, είναι η Ολυμπιάδα. Νομίζω ότι είναι στο χέρι σας, καθαρά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εντάξει, από αυτές τις ομάδες μόνο τον πήγα σου ξέρουμε, τον έχουμε κερδίσει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Τις άλλες δύο ομάδες εγώ προσωπικά δεν τις ξέρω. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα τρίμερο με δυνατά μάτς. Θα πρέπει να παίξουμε καλά. Και άλλες ομάδες δεν περάσανε τυχαία στο Final Four. Κάτι κάνανε για να φτάσουν. Προφανώς. Και σίγουρα θα θες και ακόμα ένα τίτλο. Πόσους έχεις? Έχω 2 πανελλήνια παιδικά. Ναι. Αλλά ακόμα δεν έχω πάρει εφηβικό πανελλήνιο. Εντάξει, τώρα μην μου το λες αυτό γιατί θα εκνευριστώ. Θα πάρω φέτος. Ήρθε η ώρα. Έτσι ακριβώς. Όχι τίποτα άλλο, να μην σου τη λέει και ο Γιώργος, έτσι ο αδερφός σου. Θα τα βάλετε κάτω, θα τα μετράτε τώρα πόσα έχει ο καθένας στον Ηρακλή. Ο Γιώργος που φυσικά εδώ και χρόνια είναι στο Καμπιονάδο και κάνει σπουδαία πράγματα εκεί. Και φαντάζομαι ότι έχετε επαφή, αδέρφια είστε άλλωστε, και σε βοηθάει καθόλου ως μεγαλύτερος ή όχι? Δίνει συμβουλές, όποτε μπορεί βλέπει και τα μάτς που είναι και στην ΕΡΤ, στο Web TV, πάντα σχολιάζει. Κυρίως μέσα από τα στατιστικά, με ρωτάει κιόλας. Είναι ο αδερφός που ενδιαφέρεται πολύ. Έτσι ακριβώς. Στέλιο, καλή ξεκούραση να ευχηθώ. Σήμερα να απολαύσεις το ρεπό. Δεν ξέρω τι λέει το πρόγραμμά σου. Σου επιτρέπω να ξανακοιμηθείς. Τώρα θα αργήσω να ξανακοιμηθώ. Και να το απολαύσεις. Ευχαριστώ πολύ και πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Να σε καλά. Καλό βράδυ.